μαζί και πάλι αγαπητοί φίλοι και να πάμε σε μια είδηση γενικότερου ενδιαφέροντος που δεν προλάβαμε να την μεταδώσουμε σε εσάς στο πρώτο μέρος και στη συνέχεια θα έρθουμε σιγά σιγά στα δικά μας. Πλήγμα λοιπόν στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν κατάφερε η τουρκική αντιπολίτευση κερδίζοντας χθες τον έλεγχο του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης για δεύτερη φορά. Ο νέος δήμαρχος Εκρέμ Ιμάμογλου, πρώην επιχειρηματίας με μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων, γεννημένος στην Τραπεζούντα, αλλά με εμπειρία στην αυτοδιοίκηση της Κωνσταντινούπολης, μέλος του Κοσμικού Κόμματος CHP, αλλά ταυτόχρονα πιστός μουσουλμάνος, εξασφάλισε για δεύτερη φορά την πλειοψηφία, ακόμη και σε προάστια που θεωρούνταν οχυρά του ΑΚΕΠΕ, το οποίο κράταγε στα χέρια του την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη επί 25 χρόνια, μέχρι και φέτος, φίλοι μου. Τώρα να έρθουμε στα δικά μας σιγά σιγά, στα του οίκου μας, να σας πω ότι στο νησί της Καλύμνου θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 27 έως τις 30 Ιουνίου το 10ο πολιτιστικό συμπόσιο της Δωδεκανήσου. Στο συμπόσιο θα παρουσιαστούν 78 εισηγήσεις με θέματα που αφορούν την Δωδεκάνησο, τα περισσότερα από τα οποία αφορούν την Καλύμνο και είναι θέματα ιστορικά, αρχαιολογικά, κοινωνικά, λογοτεχνικά, οικονομικά αλλά και καλλιτεχνικά. Να πάμε τώρα στο ρεπορτάζ μας, φίλοι μου, να σας πω ότι σήμερα το πρωί 22 παιδιά από τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια και του Ξενώνα Ελπίδα επισκέφτηκαν το νησί μας μαζί με τον κοινωνικό τους λειτουργό και πολλούς γονείς όπου τα συνόδευαν και κηδεμόνες. Τα παιδιά καταχαρούμενα ήρθαν να αναγνωρίσουν την Κάλυμνο. Στην προβλήτα τους περίμενε ο Γιάννης ο Κότορος με την μητέρα του, ένα παιδί του Ξενώνα Ελπίδα, τον οποίο όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε αύριο εδώ στο στούντιό μας να μας μεταφέρει και εικόνα και να μας ενημερώσει πώς θα περάσουν τα παιδιά τη σημερινή ημέρα. Πρόκειται λοιπόν να μείνουν όλη μέρα σήμερα στο νησί μας. Θα πάνε να επισκεφθούν τον Άγιο Σάββα, όπως μας ενημέρωσε ο κοινωνικός τους λειτουργός. Θα πάνε να επισκεφθούν το Καλυμνικό Σπίτι, θα βρεθούν στο Μασούρι και θα κάνουν διάφορες δράσεις στην παραλία και πολλά πολλά ενδιαφέροντα. Εμείς κάναμε το ρεπορτάζ της υποδοχής τους το πρωί, όμως μας επιτρέπεται να δείξουμε μόνο πολύ λίγα στιγμιότυπα και αυτά θα δείτε. Πάμε να τα δούμε μαζί. Γιάννη, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Μια μέρα γεμάτη ελπίδα σήμερα, έτσι, και πρώτη έτσι. Μέρα της εβδομάδος. Για πες μας τι πρόκειται να γίνει εδώ, ποιους περιμένουμε. Σήμερα υποδεχόμαστε τα παιδιά του Συλλόγου Φίλων με Καρκίνο Ελπίδα. Έρχονται μονοήμεροι στην Κάλυμνο και έχουμε ετοιμάσει διάφορες δράσεις. Πολύ ωραία. Για να τους υποδεχθούμε και να περάσουν καλά τα παιδιά. Πολύ ωραία. Θα πάμε να τα δούμε και στη συνέχεια θα σε φιλοξενήσουμε στο στούντιο να μας πεις περισσότερα για το πώς θα περάσετε την ημέρα σήμερα. Εννοείται. Μια και θα τα συνοδεύεις εσύ, έτσι. Ναι, θα τους κάνω. Βλέπω και το καπελάκι εδώ του Ξενώνα και το μπλουζάκι. Πολύ ωραία, Γιάννη. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Να σε. Ευχαριστούμε. Αυτά τα λίγα μόνο, φίλοι μου. Αποφύγαμε να δείξουμε τις όμορφες φατσούλες των παιδιών. Και αύριο θα πούμε περισσότερα για την πολύ όμορφη επίσκεψη των παιδιών του Ξενών Ελπίδα εδώ στο νησί μας. Τώρα σε λίγο θα δούμε το ρεπορτάζ που κάναμε με την Κωνσταντίνα και τον Κωνσταντίνο στο ΚΕΘΕΑ, εδώ στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ στην Κάλυμνο. Αφού σας διαβάσω πρώτα μία ανακοίνωση. Με το σύνθημα «Στάσου πλάι μου» και με εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, το ΚΕΘΕΑ για άλλη μία χρονιά θέλει να αναδείξει τη σημασία των κοινωνικών δεσμών και των υποστηρικτικών δικτύων στην πρόληψη και την θεραπεία των εξαρτήσεων, καθώς και στην κοινωνική επανένταξη. Ειδικότερα στην Κάλυμνο, το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, με την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλόγων, φίλων και θελοντών, διοργανώνει τις ακόλουθες δράσεις. 25 έκτου 2019 και ώρα από τις 9 το πρωί ως τις 11 στα Θέρμα, κατάδυση και άνοιγμα πανό στο βυθό της θάλασσας με το μήνυμα «Στάσου πλάι μου» με την υποστήριξη του εθελοντή εκπαιδευτή Δήτη κ. Δημητρίου Νιστάζου. Επίσης, 11 με 1, μετάβαση με σκάφος στην περιοχή στο Βαθύ, όπου θα πραγματοποιηθεί αναρρίχηση στα βράχια του λιμανιού με την υποστήριξη της εθελόντριας εκπαιδεύτριας κ. Τάνιας Ματσούκα. 26 έκτου θα έχουμε πάλι από τις 9 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι στο Μασούρι δράσεις. Θα γίνει αναρρίχηση σε πεδίο και τοποθέτηση πανό στα βράχια με μήνυμα «Στάσου πλάι μου». Η αναρρίχηση θα πλαισιώνεται με βιωματική άσκηση «Βρίσκω και ενώνω τα δυνατά μου κομμάτια» με την κατασκευή χειροποίητου puzzle, το οποίο θα το δείτε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν με την υποστήριξη του Συλλόγου Φίλων και Θεά Καλύμνου. Πάμε να δούμε όμως και το ρεπορτάζ να ενημερωθούμε περισσότερο.
Κωνσταντίνα και Κωνσταντίνε, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Στάσου πλάι μου είναι το σύνθημα για τις δράσεις που πρόκειται να κάνει ανά την Ελλάδα το ΚΕΘΕΑ, θέλοντας να δώσει ένα μήνυμα για το τι σημαίνει η πρόληψη στον τομέα των εξαρτήσεων. Έτσι, Κωνσταντίνε. Αυτό ακριβώς. Και φέτος το μήνυμά μας για ακόμα μία χρονιά κρατήσαμε το Στάσου πλάι μου. Είναι πολύ σημαντικό για μας σαν μήνυμα να βλέπουμε ανθρώπους να στέκονται πλάι σε αυτό που κάνουμε και στους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να απεξαρτηθούν. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα λοιπόν κατά των ναρκωτικών, φέτος επιλέξαμε να κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό και να εστιάσουμε στο νησί και αυτά τα πράγματα τα οποία προσφέρει το νησί. Δηλαδή πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με την κατάδυση και την αναρρίχηση. Το συμβολισμό θα στον πει αργότερα η συνάδελφός μου η Κωνσταντίνα και το σκεπτικό γύρω από αυτό γιατί επιλέξαμε να το κάνουμε έτσι. Εγώ θα σας πω λίγο κάποια λόγια για τις εκδηλώσεις, πώς ξεκινάνε. Θα ξεκινήσουμε αύριο το πρωί, στις 8 με 9 η ώρα περίπου, στα Θέρμα, όπου μαζί με τον εθελοντή εκπαιδευτή κατάδυση, τον Στάζο, τον Δημήτρη, θα κάνουμε κατάδυση στα Θέρμα και θα ανοίξουμε πανό κάτω στο βυθό, με το μήνυμα το φετινό του και θεάτο Στάσου πλάι μου. Θα γίνει και κάποια ενημέρωση σχετικά με τη σημασία της κατάδυσης, τους τρόπους ασφαλείας οι οποίοι υπάρχουν για να κάνεις κατάδυση. Και μετά θα μεταβούμε με σκάφος στο βαθύ, στο οποίο θα κάνουμε ενημέρωση στον δρόμο και κάποιες άλλες δραστηριότητες εκεί πέρα. Θα υπάρχει πούλμαν, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο κόσμος ο οποίος θέλει να μεταβεί από την Πόθια στο βαθύ. Σε όλο αυτό ανέλαβε την πρωτοβουλία της στήριξης ο Σύλλογος Φίλων και Θεά Καλή μου. Αυτά όσον αφορά την πρώτη μέρα. Τη δεύτερη μέρα θα ασχοληθούμε με το κομμάτι της αναρρίχησης, όπου μαζί με την εθελόντρια πάλι εκπαιδεύτρια αναρρίχησης, την κυρία Τάνια Ματσούκα, θα μεταβούμε στο Μασούρι στις 8 η ώρα το πρωί, όπου επιλέξαμε ένα πεδίο και εκεί θα κρεμάσουμε ένα puzzle το οποίο δημιουργήσαμε, με λέξεις οι οποίες σκέφτηκαν τα μέλη του κέντρου μας, τα οποία έρχονται μέσα από τη διαδικασία της απεξάρτησης και του αγώνα τον οποίο κάνουν. Το puzzle αυτό το δώσαμε ένα όνομα «Ενώνω τα δυνατά μου κομμάτια». Για μας είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Ενώνεται πάρα πολύ και σχετίζεται μάλλον πάρα πολύ με το φετινό μήνυμα «Το Στάσου πλάι μου». Αυτό θα γίνει το πρωί, όπως σας είπα, την Τρίτη. Και την Τρίτη το απόγευμα θα κλείσουμε με μια ανοιχτή συζήτηση, στο οποίο είναι καλεσμένοι όλος ο κόσμος της Καλύμνου, να έρθουν εδώ στο κέντρο μας, να μας γνωρίσουν, να δουν το κέντρο μας, τώρα που είναι έτοιμο πλέον μετά την ανακαίνιση, και να μιλήσουμε σχετικά με προβληματισμούς γύρω από την εξάρτηση. Πολύ ωραία. Πολύ πλούσιο το πρόγραμμα και οι δράσεις. Πολύ ωραία, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, αλλιώς... Εγώ απλά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας υποστήριξαν, ειδικά το Σύλλογο Φίλων και Θεά Καλύμνου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα τον κύριο Έπαρχο. Και σας περιμένουμε να σας δούμε όλους μαζί και να σταθείτε πλάι μας. Με χαρά, πολύ ωραία. Κωνσταντίνα, να μας μιλήσεις λίγο εσύ τώρα για το συμβολισμό των δράσεων αυτών και ό,τι άλλο έχεις να μας πεις. Ναι. Είπαμε φέτος, οι δράσεις να σχετίζονται με τις συνήθειες των ανθρώπων εδώ στο νησί, τη μορφολογία του νησιού, και γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε να έχουν να κάνουν με την κατάδυση και την αναρρίχηση, έτσι ώστε να τιμήσουμε και τον τόπο, το νησί της Καλύμνου, που είναι παγκόσμια γνωστό για αυτά τα δύο πράγματα. Η κατάδυση έχει να κάνει με την ανάγκη των ανθρώπων οι οποίοι ετούνται θεραπεία να δουν έτσι πιο εσωτερικά πράγματα, να ακούσουν τον εσωτερικό τους εαυτό, να βρουν καινούριους στόχους και μέσω της προσωπικής ανάπτυξης να μπορέσουν έτσι να προχωρήσουν και να βάλουν νέες βάσεις στη ζωή τους. Για μας η κατάδυση δεν θα είναι βούλιαγμα, θα είναι ένα μικρό ταξίδι προς την καθαρότητα και λόγω του ότι έχουμε και τους εθελοντές δίπλα μας θα είναι ένα ασφαλές ταξίδι και η ασφάλεια για μας είναι ένα είδος απελευθέρωσης και ελευθερίας για αυτούς τους ανθρώπους και γι' αυτό το λόγο το επιλέξαμε.
Και η αναρρίχηση από την άλλη είναι ένα ανωδικό πια ταξίδι, το οποίο θα έχει ως τερματισμό το στόχο. Και γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε να έχουμε και το puzzle, που θα το δείτε κάποια στιγμή και όποιοι έρθουν μαζί μας θα το δουν εκεί πέρα, το οποίο έχει λέξεις που αφορούν την καθαρότητα. Έχουμε γράψει πάνω λέξεις που αφορούν την καθαρότητα, όπως ο στόχος, η ευθύνη, η ανεξαρτησία, η υπευθυνότητα, πράγματα τα οποία προσπαθούμε έτσι να κάνουμε τους ανθρώπους να τα δουν πιο ξεκάθαρα μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία και να προχωρήσουν σε αυτό που θέλουν να κάνουν. Πολύ ωραία. Για μας αυτές οι δράσεις είναι πολύ σημαντικές. Αρχίσαμε να τις σκεφτόμαστε από Φεβρουάριο με Μάρτιο, έτσι μπήκε η ιδέα να κάνουμε αυτές τις δραστηριότητες, και νομίζουμε ότι θα είναι κάτι χρήσιμο για όλους και σαν μήνυμα έτσι είναι πολύ όμορφο. Αυτά, εγώ θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω όσους στάθηκαν δίπλα μας και φέτος και ιδιαίτερα τους εθελοντές, τον Δημήτρη τον Ιστάζο και την Τάνια τη Ματσούκα, που με πάρα πολύ μεγάλη θέληση έτσι και ενδιαφέρον προσφέρθηκαν να μας βοηθήσουν και για εμάς αλλά και για το νησί. Πολύ ωραία. Και εμείς πρέπει να ευχαριστήσουμε εσάς για όσα προσφέρετε στο κοινωνικό σύνολο, έτσι, και γενικότερα και τους φίλους του ΚΕΘΕΑ, του παραρτήματος εδώ στην Κάλυμνο. Σε ευχαριστούμε και πολύ για την υποστήριξη κιόλας. Να είστε καλά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι την Τετάρτη το απόγευμα 7 η ώρα που θα έχουμε την ανοιχτή εκδήλωση, είναι καλεσμένος όποιος θέλει να έρθει. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή. Εμείς έχουμε βγάλει κάποιες προσκλήσεις, απλά είναι αδύνατο να τις μοιράσουμε σε όλο τον κόσμο. Απλά μέσα από εσάς θέλουμε να πούμε ότι είναι όλοι καλεσμένοι. Θα το επικοινωνήσουμε και εμείς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε εμείς. Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Να σας διαβάσω λοιπόν την ανοιχτή πρόσκληση για την δράση της Τετάρτης, φίλοι μου. Το Πολυδύναμο Κέντρο Καλύμνου και ο Σύλλογος Φίλων και ΘΕΑ Καλύμνου σας προσκαλούμε με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 7 μετά μεσημβρίας στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ Καλύμνου στην Ενορία Χριστού κτίριο Καπή για γνωριμία και ανοιχτή συζήτηση με θέμα εξαρτήσεις ένα σύγχρονο κοινωνικό πρόβλημα από την πρόληψη έως την επανένταξη. Να συγχαρούμε για τη δουλειά τους την Κωνσταντίνα και τον Κωνσταντίνο για άλλη μια φορά και να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Να σας πούμε ότι ολοκληρώθηκε στην ΚΟΗ διήμερη συνάντηση των εταίρων της πράξης με τον τίτλο «Διασυνοριακή συνεργασία νησιωτικών αστικών περιοχών για την βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθήκων μέσω χρήσης συστημάτων εφιών μεταφορών και ακρονίμιο STEP to SMART. Πάμε να δούμε. Ολοκληρώθηκε στην ΚΟΗ διήμερη συνάντηση των εταίρων της πράξης με τον τίτλο «Διασυνοριακή συνεργασία νησιωτικών αστικών περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθήκων μέσω χρήσης συστημάτων εφιών μεταφορών και ακρονίμιο STEP to SMART». Εταίροι είναι το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Δήμος Χανίων και ο Δήμος ΚΟ. Στη συνάντηση παρευρισκόταν ολόκληρη η ομάδα έργου του Δήμου ΚΟ με τον υπεύθυνο του έργου και αρμόδιο αντιδήμαρχο για χρηματοδοτούμενα προγράμματα κύριο Μιχάλη Χατζικαλίμνιο, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελής Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας και εκπρόσωποι των δύο εταιριών με τους οποίους έχουν υπογραφεί συμβάσεις με το Δήμο ΚΟ για την υλοποίηση του έργου μετά από διαγωνιστική διαδικασία. Ο Δήμος της ΚΟ και Παπιάς, μέσω προγραμματική σύμβαση συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα στο διασυνοριακό πρόγραμμα Ίντερεκ Ελλάδα-Κύπρος, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που δουλεύει στη λογική των εταίρων, δηλαδή δεν είναι αυτό το κλασικό το ΕΣΠΑ που γνωρίζουμε όλοι, ο Δήμος υποβάλλει μια πρόταση, εντάσσεται και υλοποιεί ένα έργο. Είναι στα πλαίσια της λογικής Ευρωπαϊκής Ένωσης το να έρθουν πιο κοντά οι λαοί των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναπτύξουν κοινές πρακτικές, κοινή λογική στην αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων που έχουμε ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Δήμος της ΣΚΟ λοιπόν συμμετέχει στο πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος με δύο έργα. Το ένα από τα δύο είναι το Step to Smart, για το οποίο βρεθήκαμε χτες και σήμερα εδώ, μόλις τελείωσε και η δεύτερη συνεδρίαση, και είναι η δεύτερη συνάντηση που γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος. Πρώτη είχε γίνει στην Κύπρο ως χώρα που φιλοξενεί τον επικεφαλής εταίρο, όπου είναι το Υπουργείο Μεταφορών της Κύπρου. Η δεύτερη είναι εδώ και η τρίτη θα γίνει στα Χανιά, που είναι ο άλλος εταίρος από την πλευρά της Ελλάδος. Συνολικά είμαστε 5 εταίροι, ο Δήμος ΣΚΟ, ο Δήμος Χανίων, το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, το Υπουργείο Μεταφορών της Κύπρου και το Υπουργείο Εργασίας της Κύπρου. Τι κάνουμε τώρα στο πλαίσιο του προγράμματος, πέρα τις ανταλλαγές, τις επισκέψεις, τις ημερίδες, τις ανακοινώσεις, τα φυλάδια, υπάρχει και ουσιαστικό κάθε φορά και πρέπει να υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, απτό δηλαδή αποτέλεσμα για τους πολίτες μας, για τους δημότες μας, για τον κάθε επισκέπτη ή κάτοικο του νησιού μας. Στο πρόγραμμα λοιπόν αυτό ο Δήμος ΣΚΟ θα προμηθευτεί, θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει ένα πρόγραμμα ενημέρωσης, ένα σύστημα μάλλον καλύτερα, ενημέρωσης των χρηστών της αστικής συγκοινωνίας, της ΚΕΠΑΠΙΑΣ, για τα δρομολόγια, τους χρόνους άφιξης, τους χρόνους αναχώρησης, τη διάρκεια των δρομολογίων, τόσο στις στάσεις των λεωφορείων, όσο και διαδικτυακά σε υπολογιστές, τάμπλετ και έξυπνα κινητά. Είναι ένα πρόγραμμα, ένα σύστημα το οποίο θα έχουμε δει αρκετοί από εμάς στην υπόλοιπη Ελλάδα, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και θεωρήσαμε ότι ήταν αρκετά σημαντικό να έρθει και στο νησί μας, μια και θα βοηθήσει στην περαιτέρω άνοδο του επίπεδου εξυπηρέτησης που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας, που είναι και οι κύριοι χρήστες σε ποσοστό άνω του 85-90% των λεωφορείων της αστικής συγκοινωνίας. Όχι βέβαια μόνο για αυτούς και για τους ντόπιους κατοίκους και χρήστες, να δοθεί ένα επιπλέον κίνητρο για να μπορέσουν να πάρουν την απόφαση να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς που διαθέτει ο Δήμος μας για την πόλη της ΣΚΟ. Ελπίζουμε στο μέλλον και όντως πια ένας Δήμος να μπορέσει επιτέλους η αστική συγκοινωνία να επεκταθεί και στο υπόλοιπο νησί, άρα τότε τα ωφέλη από ένα τέτοιο σύστημα θα είναι ακόμα περισσότερο σημαντικά και θα αφορούν πολύ μεγαλύτερο εύρος κατοίκων από ό,τι τώρα. Το κομμάτι του Δήμου της ΣΚΟ έχει μπει σε φάση υλοποίησης, δηλαδή ήδη έχει γίνει ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του εργολάβου που θα μας προμηθεύσει, συγγνώμη, και θα εγκαταστήσει αυτά τα συστήματα και θα εκπαιδεύσει και το προσωπικό. Είμαστε μέσα στους χρόνους που προβλέπονται από τα γενικά χρονοδιαγράμματα του έργου. Με το έργο να ολοκληρώνεται για το Δήμο της ΣΚΟ τον Μάιο του 2020, σε περίπου 10 μήνες από τώρα, και το έργο συνολικά να τελειώνει μέσα στο 2020 με ίσως μια παράταση που θα ζητήσουμε σε επόμενο χρόνο από τη Διαχειριστική Αρχή, και αυτό είναι κάτι που θα αποφασιστεί σε μια επόμενη διαδικασία από όλους τους εταίρους. Αυτά και από την γειτονική μας ΣΚΟ. Να πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.